Γεια σας, είμαι ο MaDoctor για το itechnews.gr και σήμερα έχουμε το Qubot X30, το οποίο μου το έστειλε η εταιρεία η ίδια. Είναι αυτό εδώ το κινητάκι, το κουτάκι μάλλον να πούμε για την ακρίβεια. Το Qubot X30 είναι ένα κινητό το οποίο βγήκε προσφάτως τον Ιούλιο από την εταιρεία. Από ό,τι είδα εδώ στην Ελλάδα είναι κάπου στα 180 ευρώ για να το πάρει κάποιος. Όπως βλέπετε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον που γράφει το κουτί από πίσω, έχει 6,4 inches FHD που σημαίνει ότι έχει μία ανάλυση 1080x2310. Έχει μία πυκνότητα στα 398 ppi. Είναι αρκετά υψηλή η πυκνότητα, είναι αντεκτικός στις χαρακές με 2,5D κυρτό γυαλί. Έχει με τρύπα με οποία είναι η μπροστινή η κάμερα, τα οποία χαρακτηριστικά έχει η μπροστινή η κάμερα είναι ουσιαστικά στα 32 MP είναι η ανάλυση, ενώ πίσω έχει 4 κάμερες. Η μία είναι στα 48 MP με αισθητήρα της Samsung, τον S5 KGMI. Έχει έναν ευρυγόνιο φακό στα 16 MP, ένα μάκρο φακό στα 5 MP και για λειτουργία προτρέτου έχει έναν φακό στα 2 MP. Android 10, επεξεργαστή έχει MediaTek, έναν οκταπύρινο MediaTek των Helio P60 με 4 Cortex A73 και 4 Cortex A53, χρονισμένο στα 2 GHz. Άλλα κινητά που έχουν αυτόν τον ίδιο επεξεργαστή είναι της Doji, της Hisense, της UMIDIGI. Και είναι συγκρίσιμος, αν θέλουμε να τον συγκρίνουμε με επεξεργαστή της Qualcomm, είναι με τον Snapdragon 660. Έχουν παρόμοιες δυνατότητες, αλλού υστερεί λιγάκι ο επεξεργαστής της MediaTek, αλλού υστερεί της Qualcomm. Για κάρτα γραφικών έχει την ARM Mali G72. Το συγκεκριμένο κινητό έρχεται με 6 GB RAM και 128 GB ROM, ενώ έχει δυνατότητα μέσω κάρτα επέκτασης να πάρει άλλα 128. Στο AnTuTu πιάνει στα 166.480. Type-C για να φορτίζει. Η μπαταρία του είναι στα 4.200 mAh. Που φτάνει περίπου στη μια μισή μέρα από ό,τι λένε. Τι άλλο, πάμε 48, μπροστινή 32, επεξεργαστής από την Qubot. Ωραίο φαίνεται το κινητάκι, το κουτάκι μάλλον για την ακρίβεια, για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κινητό. Με τις κάμερες πίσω και τον φακό των LED. Και εδώ βλέπω 5, οπότε κάτι είναι κάτι άλλο. 1, 2, 3, 4, LED, αυτός πρέπει να δω τι τέτοιο. Έχει εισαρτή δαχτυλικού αποτυπώματος στο πλάι. Ουσιαστικά έχει και μία πέμπτη κάμερα, τώρα που το βλέπω, είναι μία πέμπτη κάμερα
που είναι ένας φωτοευαίσθητος φακός στα 0,3 MP. Αυτό πρέπει να είναι. Λοιπόν, Qubot H30, όπως το βλέπετε εδώ, όπως φαίνεται από την αντανάκληση μέσα από το κινητό, 628 GB. Λοιπόν, έρχεται με θήκη, όπως βλέπετε, μου έχει έρθει, και με ζελατίνα προστασίας. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Λοιπόν, μην χρησιμοποιείτε, λέει, σε υψηλές θερμοκρασίες και η μπαταρία δεν αφαιρείται. Thank you. Πολύ ωραία. Λοιπόν, EU Declaration, Compliance, Quick Start Guide. Γερμανικά βλέπω, κινέζικα. Διάφορες γλώσσες. Όχι ελληνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, συνηθισμένα τα βουνά. Λοιπόν, μετά έχουμε καλώδιο φόρτισης, Type-C, όπως βλέπετε, και ο φορτιστής, ο οποίος είναι στα 2 Ampere, Output Power 10 Watt, όπως λέει, ξέρω, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, ωραία, και το πιν, ενδιαφέρον, σύνδεση είναι ένα απλό, και το πιν, θα βάλουμε στην άκρη, να το βγάλουμε αυτό εδώ. Okay, δεν έπρεπε να βγει έτσι. Κακώς το έβγαλα, οπότε όταν το πάρετε θέλει προσοχή το πώς θα το βγάλετε. Γιατί ουσιαστικά έπρεπε να τραβήξω λοιπόν. Δεν το προσέξαμε, εδώ, καλά, δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε τραβάμε μόνο αυτό εδώ. Και δυστυχώς έχουμε φουσκάλες. Αλλά θα το φτιάξουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, για να το μπουτάρουμε. Κουμπούτ. Εμφανισιακά θυμίζει λιγάκι το Mi 10, μπορώ να πω. Λοιπόν, έχει ελληνικά φυσικά, Ελλάδα, Android 10 είναι έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, θα το σετάρω και θα συνεχίσω μετά. Λοιπόν, αφού σετάραμε το κινητό, βάλαμε μέσα βασικές ρυθμίσεις κτλ. Αρκετά δυνατά βαράει, βλέπω. Λοιπόν, ο ήχος είναι από εδώ, γιατί από εδώ έχει τον σαρωτή, οπότε το που το έχετε έτσι ενεργοποιείται κατευθείαν. Βολικό μπορώ να πω, αρκετά βολικό. Και με τον ήχο εδώ πέρα, α, και δεν ήταν και τέρμα, βλέπω.
δόνηση, δεν έχει ήχο, τώρα έχει ήχο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο μέσα στις ρυθμίσεις. Συνδεδεμένο λοιπόν στο 5G, όπως βλέπετε. Κάρτα SIM δεν έχω βάλει. VPN. Έχει NFC, υποστηρίζει και σύζευξη με Bluetooth. Βλέπει διάφορα εδώ. Εφαρμογές ειδοποιήσεις. Ποιες εφαρμογές έχουν τρέξει, τι τρέχουνε. Προβολή, τεπετσαρίες, σκούρο θέμα. Για να βάλουμε λοιπόν το σκούρο θέμα. Ωραίο φαίνεται. Το πέντε της καταφανόνης, το ενός φωτισμός. Προσαρμογές φωτισμός, τα πετσαρία. Έχει και ζωντανές τα πετσαρίες. Δεν έχει ζωντανές τα πετσαρίες. Κατεβάζει. Μάλλον αν βρούμε. Λοιπόν, τα πετσαρίες έχει μία. Ας βάλουμε αυτήν εδώ. Home screen. Ωραία φαίνεται. Λοιπόν, ο ήχος, δόνηση για κλήσεις, μην ενοχλείτε. Ήχος κλήσεις τηλεφώνου, έχει διάφορες. Διαλέγετε κάτι εσείς. Απόρριτο. Αποθηκευτικός χώρος, είπαμε, έχει 128 GB όπως βλέπετε εδώ. Και χρησιμοποιούμε τα 8, το σύστημα, 6%. Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, δείχνει πόσο είναι για φωτογραφίες, μουσική, ήχο, παιχνίδια, εφαρμογές, άλλες εφαρμογές, αρχεία, το σύστημα, το οποίο είναι τα 7,7 από τα 8. Λοιπόν, κλείδωμα. Έχει έβρεση συσκευής, δαχτυλικό αποτύπωμα, ξεκλείδωμα, οπότε έχει και με Face ID, Smart Lock και με PIN κάνει κλείδωμα, γονική έλχη και Digital Wellbeing. Google. Σύστημα, γλώσσα, εισαγωγής Gboard, κινήσεις, ημερομηνία, δεν θέλω αντίγραφο, πολλοί χρήστες, συνδέθηκα σαν εγώ και σχετικά λοιπόν με το τηλέφωνο, ασύρματη ενημέρωση, για να δούμε, ψάχνει να βρει για ενημερώσεις, α, έχει, minor bug fixes, όπως λέει, για να το πάρει, εξάλλου είναι 100% στα 5 GHz συνδεδεμένο, οπότε λογικά δεν πρέπει να πάρει πολλή ώρα. Να το, κατεβαίνει για να κατεβάσει 103 MB. Λέει κάπου ταχύτητα. Ασύρμα την ενημέρωση, ρυθμός πρόοδου 5G. Εξοικονόμηση μπαταρίας, έχει για μετάδοση όπως βλέπετε, screenshot, ringing, NFC, φακός, από εδώ μπαίνει στις ρυθμίσεις, κλασικά. Λοιπόν, κατάσταση SIM, παίρνει 2 SIM όπως βλέπετε εδώ πέρα, μοντέλο λέει H30, πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, αυτό είναι ωραίο κολπάκι, το είχα βρει στο Mi 10 για πρώτη φορά, που μπορείς με ένα κλικ να στείλεις πληροφορίες σε κάποιο γνωστό σου ότι ξέρεις είσαι σε ανάγκη. Λοιπόν, τελειώνει η ασύρματη ενημέρωση, 71%, 72%. Μέχρι στιγμής ωραίο φαίνεται, δεν είναι και αργό. Λοιπόν, έχει μέσα εφαρμογές της Google, βλέπω, το Duo.
Τώρα η κάμερα. Αυτό είναι για φώτο. Για βίντεο. Για να δούμε τις ρυθμίσεις. Έχει 1080p όπως βλέπετε. Και για να μπούμε στα settings, storage path, phone storage, picture size 48MP 4x3 και μπορούμε να διαλέξουμε αν θέλουμε κάτι άλλο. Shutter sound, geotagging, το βάλουμε geotagging. Λοιπόν, μπορούμε με την ένταση του ήχου να τραβάμε φωτογραφίες, face detection, save face info, swipe down, preview image, video quality, είναι στο medium, το βάλουμε στο high, anti-flickering, MFNR, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το ενεργοποιήσουμε όμως. Και κάτι το οποίο δεν είναι ενεργοποιημένο, το GSL, αυτά θα τα δω και στην παρουσίαση θα σας τα γράψω. Εδώ ρυθμίσεις, βλέπω ότι έχει AI. Ουσιαστικά η βασική διαφορά με το Snapdragon 660 από ό,τι είδα που είναι ο αντίπαλός του είναι ότι αυτό ο Snapdragon δεν έχει AI. Ουσιαστικά έχει με timer, off, 4-3, πρόσωπο, settings, τα ίδια είναι. Α, GSL λοιπόν είναι στη φωτογραφία. Όπως βλέπετε. Λοιπόν, άλλο έχει face cute, beauty, bokeh και νυχτερινή λήψη. Βέβαια εδώ έχει πολύ φως και αυτό είναι με τα 48MP. Αν γυρίσουμε ανάποδα, να είμαι και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, δεν φαίνομαι κι άσχημα σε κλειστό χώρο, μόνο με το φως απ' έξω. Θα τραβήξω μερικές φωτογραφίες, θα τραβήξω και βράδυ να δω πώς τραβάει. Αυτό πρέπει να είναι ότι κατέβει και ενημέρωση, εγκατάσταση για να το κάνουμε. Οπότε ένα λεπτάκι να κάνει την ενημέρωση. Λοιπόν, τελείωσε την ενημέρωση και μπούταρε. Αυτό είναι. Λοιπόν, η εγκατάσταση, όπως βλέπετε, ολοκληρώθηκε. Ωραία. Λοιπόν, για να σερφάρουμε κιόλας, να δούμε. Άντε, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, και φυσικά πού θα πάμε. Στο iTech News. Γρήγορα το φόρτωσε, πατάμε πάντα αποδοχή εδώ πέρα. Λοιπόν, και αποδοχή, ό,τι θέλουμε να μάθουμε. Υπόψη, επειδή κάποιοι μου στέλνετε email ότι δεν θέλετε πια ειδοποιήσεις, η διαδικασία είναι ακριβώς την ίδια με αυτή που κάνετε για να γραφτείτε μόνοι σας. Δεν μπορώ εγώ να σας ξεγράψω. Πατάτε εδώ την καμπανούλα και πατάτε ξεγράψιμο. Ουσιαστικά. Λοιπόν. Λογικό. Λοιπόν, ωραίο φαίνεται το κινητάκι. Και τα news. Θα τραβήξω και μερικές φωτογραφίες. Να δούμε πώς πάει. Τώρα, αντίστοιχο κινητό με τον Snapdragon τον 660, ουσιαστικά που σας είπα που είναι ο αντίστοιχος σε Qualcomm επεξεργαστής, είναι ή το Redmi Note το 7, αλλά αυτό έχει με 4 GB RAM και 128 GB ROM, ή το Samsung Galaxy το A9 το 2018, το οποίο είναι με 6 GB RAM.
128 GB ROM, δηλαδή έχει αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά η τιμή του είναι στα 5 εκατοστάρικα. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι συγκρίνονται 180 με τα 5 εκατοστάρικα. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραίο κινητάκι, καλό φαίνεται, μεγάλο είναι. Πολλές κάμερες έχει από πίσω. Η κάμερα του σας την έδειξα λίγο πολύ το πώς δουλεύει. Έχει εδώ τα διάφορα. Θα τραβήξω και μερικές φωτογραφίες, οι οποίες θα τις προσθέσω και στην παρουσίαση που θα σας κάνω στο itechnews.gr και στο βίντεο για να δείτε. Θα κοιτάξω να δω αν μπορώ να σας βρω και κάποιο κουπόνι κάτι για να το πάρετε πιο φτηνά απ' έξω, γιατί απ' έξω σίγουρα είναι πιο φτηνά από ό,τι εδώ, τα 180 ευρώ. Είμαι ο Μαντόκτορ για το... κάτι τελευταίο, αυτό εδώ βαράει και ενημερώνει συνέχεια. Λοιπόν, μικρό το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε, να το κάνετε ένα share, να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, στο itechnews.gr. Μπορείτε να κάνετε και στα υπόλοιπα μέσα τα οποία έχω, είναι στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο TikTok. Θα με βρείτε σε διάφορα μέρη, διάφορα βιντεάκια, παρουσιάσεις, πληροφορίες, τα πάντα. Είμαι ο Μαντόκτορ για το iTech News. Γεια σας!